ΠΑΕΔΙ αγοράς σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο, ο λόγος αμέσως στον κύριο Παπαδημητρίου. Καλησπέρα. Ήθελαμε να μιλήσουμε και στον κόσμο, να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο και τους χορηγούς μας που μας στήριξαν αυτή τη χρονιά, που ήταν από τις πιο δύσκολες χρονιές, νομίζω, στον Διαγόρα. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε και ανταποκριθήκαμε στο όνομα του Διαγόρα. Η ομάδα σώθηκε και είχε σωθεί από τις αρχές στη μέση του πρώτου γύρου. Τερμάτισε έκτη είναι και τώρα. Βασικά, να ευχαριστήσουμε πολύ τους χορηγούς μας που ήταν όλη αυτή τη χρονιά δίπλα μας. Συνεχίζουμε. Οι στόχοι μας δεν αλλάζουν, το πρόγραμμα μας δεν αλλάζει. Θα κρατήσουμε, ο προπονητής μας θα παραμείνει και τη νέα χρονιά. Εκτός από δάσκαλος είναι και φίλος, οπότε θα παραμείνει και τη νέα χρονιά. Η φιλοσοφία μας δεν θα αλλάξει. Θα έχει να κάνει πάλι, θα μείνει ο κορμός της ομάδος. Θα ενισχυθούμε με 2-3 ακόμα έμπειρους παίκτες και με μικρούς που θα επιλέξουμε για να στελεχώσουμε την ομάδα. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο εκτός από τον προπονητή, το τεχνικό team, τους παίκτες. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο και στον τεχνικό μας διευθυντή, τον Προβατίδη, ο οποίος το τελευταίο διάστημα δεν είναι εδώ μαζί μας, γιατί έχει ένα μεγάλο σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα με τη μητέρα του, το ξέρετε όλοι. Τους ευχόμαστε περαστικά. Θα είναι ούτως ή άλλως στην ομάδα και συνεχίζουμε. Να δώσω τον λόγο στον coach. Θα ήθελα να πω ότι, επειδή ακούω και διάφορα περί πρωταθλημάτων, περί ο Διαγόρας και το νησί, για να μπορέσει να βγάλει τη μοναδική ομάδα στην Άλφα Εθνική που ήταν ο Διαγόρας, πρέπει να έχει εγκαταστάσεις, πρέπει να έχει γήπεδα, πρέπει να έχει τα πάντα. Και αυτή τη στιγμή στο νησί δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Και όπως βλέπετε, το χόρτο το φτιάξαμε εμείς. Είναι το καλύτερο χόρτο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα γήπεδα της Β' Εθνικής, μαζί με 2-3 ακόμα. Και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα, ειδικά στη Super League 2. Και χωρίς υποδομές δεν μπορεί να γίνουν αυτά. Περιμένουμε ένα χρόνο από το Δήμο ακόμα τα χαρτιά για το προπονητικό κέντρο. Γίνανε οι εκλογές, άλλαξε το Δημοτικό Συμβούλιο. Ακόμα δεν έχουμε πάρει κανένα χαρτί στα χέρια μας. Να μπορέσουμε κατευθείαν αύριο το πρωί να πάμε να φτιάξουμε το προπονητικό μας κέντρο. Εντάξει. Λοιπόν, χωρίς υποδομές δεν υπάρχει προοπτική για το δωδεκανησιακό ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να κάνουμε προπόνηση, επαγγελματική ομάδα να ψάχνει να βρει γήπεδο να κάνει προπόνηση. Εντάξει. Τα βασικά είναι αυτά. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στον coach. Να σας πει. Πρώτο είναι. Ευχαριστώ από. Μεταφράζει ο. Πρώτο σα ευχαριστώ ο Πρέσνικο να παουρένει που έχω καλώσει το ράδι μου για σύντομο κοντινό ζάινο. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω από την πλευρά μου για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου για τη συνέχεια της συνεργασίας μας για ακόμα ένα χρόνο. Drugo, hteo bih da kažem i da se zahvalim pre svega igračima, mislim da smo imali jednu tešku godinu gdje su pokazali da su pre svega ljudi, dobri igrači koje možemo da pozdravimo. Stručni štab je uradio dobro posao, uprava je radila svoj deo posla, mislim da živimo kao jedna familija i za mene je to najvažnije. A po kiki istera ne megalo evharisto proda po sus pudu sferistes, sto olu tu tim ke sten ikugenia tu Diagora, γιατί δείξαν εκτός από καλύποντους φοιτητές ότι είναι πάνω απ' όλα άνθρωποι και γι' αυτό πετύχαμε το στόχο μας. Μίσθη, da smo nekome rekli pre svega, da tri kola pred kraja, da ćemo da budemo, da nećemo imati jedan problem, da smo ostali u ligi, mislim da bi bili svi srećni. Mislim, igrači su radili velike posao, svi su na svako na svom nivoju radio i dao je doprinos maksimalno. To mi je najvažnije. Και νομίζω ότι αν λέγαμε από πριν ότι τρεις αγωνιστικές πριν να τελειώσει το πρωτάθλημα, ότι θα πετυχαίναμε το στόχο μας, κάποιοι δεν θα μας πίστευαν, αλλά ανταπεξήλθαν οι ποδοσφαιριστές και όλοι μαζί στο στόχο, ο οποίος ήταν πάρα πολύ δύσκολο στη φετινή χρονιά. Αυτό που καταφέραμε όλοι μαζί.
Okay, good. Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι στο ότι... Θα ήθελα να συμπληρώσω ακόμα ότι παρότι έχουν γίνει ενέργειες για το βοηθητικό, να προτάσεις στην προηγούμενη δημοτική αρχή, η οποία το είχε δει με πάρα πολύ θετικό μάτι, τώρα το ξανακάναμε και στην καινούργια δημοτική αρχή, είχαμε κάνει μια πρόταση ή να μας δώσουν να φτιάξουμε το βοηθητικό εδώ, με δικά μας έξοδα, αλλά να το χρησιμοποιούμε μόνο εμείς, ή να μας παραχωρήσουν την έκταση αυτή σε συνεννόηση με κάποιες εταιρείες μεγάλες να κατασκευάσουμε ένα καινούργιο γήπεδο στο νησί. Δίπλα ακριβώς από το στολίδι αυτό, να κάνουμε ένα γήπεδο καινούργιο εκεί. Είμαστε σε συζητήσεις ακόμα, τώρα το έχουμε βάλει στο τραπέζι το συζητήσω. Στο κομμάτι του προπονητικού, ζητήσαμε τώρα από τη Δημοτική Αρχή να επισπεύσει τις διαδικασίες για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα γήπεδο τουλάχιστον να μπορούν να κάνουν προπόνηση, να κάνει προπόνηση η επαγγελματική ομάδα. Το ότι δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις, ο coach μας ζήτησε όλο το καλοκαίρι το team του, Ιούνιο, θα λείψουν κάποιες μέρες, αλλά Ιούνιο θα είναι όλο το team του εδώ και θα δοκιμάζει ποδοσφαιριστές από τα Δωδεκάνησα και από τις Ιρικάδες για να αρχίσουμε να στελεχώνουμε πλέον και την ΚΑΠΑ19 πιο σοβαρά και να δημιουργήσουμε υποδομές και για όσους μπορούν τις Ιρικάδες να έρθουν στην πρώτη ομάδα. Οπότε τον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από την ΠΑΕ πότε θα είναι ο coach, η βοηθή του, όλο το team, το πότε θα δοκιμάσουν τους μικρούς. Γιατί δεν έχουμε ημερομηνία ακόμα, αλλά μέσα στον Ιούνιο θα γίνουν αυτά. Να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Βεβαίως. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι καταρχάς χαρακτήρια για την παραμονή του Διαγόρα στην Super League 2 για τη νέα χρονιά. Ευχαριστώ. Και βέβαια συγχαρητήρια και για την ανανέωση της στήριξης προς τον κύριο Τάστο Νίτς. Από εκεί και πέρα, θέλω να ρωτήσω, μιας και δεν υπάρχει καιρό για χάρη, πότε βλέπετε ότι θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός για τη νέα περίοδο ποδοσφαιρική, και το επόμενο είναι πότε υπολογίζετε ότι θα ξεκινήσει η νέα προετοιμασία για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά 2024-2025, που ακόμα κύριε Παπαδημητρίου δεν ξέρουμε και το κονσέπτ, ποιο θα είναι για τη νέα περίοδο, γιατί υπάρχει και το ενδεχόμενο να έχουμε αλλαγές. Τουλάχιστον έτσι λέει ο κύριος Μαρτσούκος, ο πρόεδρος της Λίγκας. Ο Μαρτσούκος δεν είπε αυτό, αλλά θα σου απαντήσω. Βεβαίως, γι' αυτό κάνω την ερώτηση. Λοιπόν, ο προγραμματισμός της ομάδας έχει ξεκινήσει ήδη. Όσο και να μην βγαίνει προς τα έξω, έχουμε ξεκινήσει ήδη. Έχει κλειστεί το αθλητικό κέντρο, που θα ξεκινήσει προετοιμασία 1η Αυγούστου ξανά στην Πτολεμαϊδα. Έχει κλειστεί. Μιλάμε ήδη με τους παίκτες μας που είναι για παραμονή. Μιλάμε με στόχους που έχουμε ήδη που έχει βγάλει το τεχνικό επιτελείο μαζί με τον Προπατήδη στο τι παίκτες χρειάζονται και τι θα κάνουν. Ο προγραμματισμός έχει γίνει. Τώρα, όσον αφορά την καινούργια χρονιά με τη Λίγκα, θα είναι ένας όμιλος, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι δύο όμιλοι, ούτε μία στο εκατομμύριο, διότι αυτό προβλέπει η προκήρυξη, ότι το 2024-2025 θα είναι ένας όμιλος. Το αν θέλουν κάποιοι από τη Βόρεια Ελλάδα να κάνουν άλλο πρωτάθλημα από εκεί, αυτό έχει τελειώσει. Ένας όμιλος θα είναι με 20 ομάδες. Αν οι ομάδες, ο κανονισμός λέει ότι αν οι ομάδες είναι κάτω των 18, θα αναπληρώνονται, δεν μπορεί να γίνει πρωτάθλημα κάτω των 18 ομάδων. Αλλά ένας όμιλος θα είναι ενιαίος. Να πάρει μια σοβαρότητα πλέον το πρωτάθλημα της Super League 2, γιατί φέτος πιστεύω ότι ήταν από τις καλύτερες χρονιές που έχει γίνει το πρωτάθλημα της Super League 2. Ήτανε αξιόπιστο 100%, ήταν μέχρι την τελευταία αγωνιστική, δεν ξέραμε ούτε ποιος θα πάρει πρωτάθλημα και στο Νότιο και στο Βόρειο Όμιλο, αλλά ούτε και ποιος θα πέσει μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές, και θεωρώ ότι ένα πρωτάθλημα με 18-20 ομάδες θα είναι το πρωτάθλημα αυτό που θα μας ξαναβάλει πάλι μέσα στους μεγάλους του ποδοσφαίρου. Άλλη ερώτηση. Να ρωτήσω εγώ. Όσον αφορά το θέμα της παραμονής, η ομάδα κατάφερε να σωθεί ουσιαστικά 3 αγωνιστικές πριν από το τέλος.
όταν ξεκινούσε τη σεζόν, είχε ένα από τα πιο μικρά budget ουσιαστικά στην κατηγορία και με ένα μέσο όρο παικτών αρκετά μικρό. Το γεγονός αυτό κάνει ακόμη μεγαλύτερη την επιτυχία και αν αυτό το πλάνο με αυτή την επιτυχία που είχε φέτος ουσιαστικά σας οδηγεί να το ακολουθήσετε και τη νέα σεζόν. Ακούτε, και πέρσι σωθήκαμε την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Το πλάνο δεν αλλάζει. Δεν το κάνει την παραμονή, δεν μας την κάνει πιο... πώς το λένε, πιο... Ελκυστική το τι μείναμε. Εντάξει, εμείς γνωρίζαμε το τι ποδοσφαιριστές είχαμε επιλέξει, τι ποδοσφαιριστές επιλέξαμε το Δεκέμβριο. Είχαμε μία ατυχία στο ότι παραιτήθηκε ο Θωμάς ο Γράφας, ο οποίος ξέχασα τα συγχαρητήριά μου και στο Θωμά, γιατί ο Θωμάς ήταν ο πρωτεργάτης και αυτός που έκτισε αυτή την ομάδα. Το Δεκέμβριο ο Θωμάς, θέλοντας να αλλάξει κάποια πράγματα, παραιτήθηκε από μόνος του, ενώ τον παρακαλάγαμε να μείνει. Δεν ήταν έκπληξη για μας το σώσιμο της ομάδος. Εντάξει, μπορεί τα budget δεν παίζουν ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο παίζουν οι παίκτες. Έτσι. Εμείς κάναμε επιλογή. Δεν πήραμε παίκτες που δεν τους ξέραμε. Παίρναμε παίκτες που τους ξέραμε. Ήταν στοχευμένες οι επιλογές των παίκτων μας. Εντάξει. Δεν παίρναμε παίκτες για να πάρουμε. Όπως οι τρεις παίκτες που πήραμε το Δεκέμβριο ήταν στοχευμένα για να βοηθήσουν την ομάδα. Μια ερώτηση προς τον coach. Ήρθε σε μια περίοδο που η ομάδα είχε συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα. Αν πίστευε ο ίδιος ότι με τον ερχομό του στο Διαγόρα η ομάδα θα μπορούσε να κάνει αυτό το σερή νικών που έκανε μέχρι το τέλος. Αν το πίστευε. Ναι, πρώτα αν ήσαμε νη προσναβώ τόπρο εκεί που το δίσκρινο να τα κάτσω. Δηλαδή ήσαμε προσναβώ εκεί που ήρθαμε τόσο, δώσαμε να απογραίνει, δνάωσαμε τα. Да е тоа ризик, али после кратко време на веќе после првата утакмица кога сме одиграли против Олимпијакос, било ми е јасно да имамо квалитет и да можеме тоа да играме. Δεν ήξερα την ομάδα, γνώριζα και την πλευρά μου ότι θα έπαιρνα ένα μεγάλο ρίσκο, γιατί είδα τι είχε προηγηθεί, αλλά επειδή πίστευα και στον εαυτό μου και στο παιχνίδι, ειδικά μετά τον Ολυμπιακό, παρόλο που χάσαμε, είδα ότι η ομάδα έχει δυνατότητες. Εκεί το πίστεψα και το μετέφερα και στους ποδοσφαιριστές. Ναι, πώς θα τώρα είμαστε στο πάουζι μεταξύ play-out και play-off, γιατί είμαστε χρησιμοποιήσει να μπορούμε να να δούμε και να δημιουργήσουμε ένα σύστημα ίγρε. Ο τόπο σύστημα показало se kao dobro, zašto? Jer smo imali prave lidere u timu, kao prvo Manjasa koji je bio lider tima i pokazao na koji način jedan profesionalac treba da radi svoj posao. U međuvremenu smo po svim linijama imali i Kostu i Papatoliosa i ostale i oni su ti koji su pomogli mnogo da se napravi jedan dobar rezultat. Jer su pravi lideri tima, a ostali igrači su pratili ono što smo htjeli. Και μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού και μόλις τελείωσα το πρωτάθλημα, είχα αυτό το γεγονός ότι το χρόνο να μπορέσω να δουλέψω με την ομάδα μεταξύ play-off, play-out που είχαμε, είχα το χρόνο, δούλεψα με την ομάδα πάνω σε αυτά που ήθελα εγώ. Οι παίκτες τα καταλάβανε πάρα πολύ καλά, αλλά είχα και ένα άλλο γεγονός ότι είχα στην ομάδα ηγέτες πραγματικούς. Ο πρώτος ηγέτης ήταν ο αρχηγός ο Μανιάς. Και από εκεί και ύστερα και στην κάθε γραμμή η ομάδα είχε στην κάθε γραμμή είχε τον κάθε ηγέτη της. Όπως ήταν ο Κώστας ο Δημητρίου μαζί με τον Δημόπουλο, όπως ήταν ο Παπατόλιος στο κέντρο, όπως ήταν ο Τσαντούλας. Είχα παίκτες οι οποίοι μπορέσαν και με βοηθήσαν όλοι μαζί να καταφέρουμε το στόχο. Με πρωτεργάτη τον Μιχάλη τον Μανιά. Να συμπληρώσω εδώ κάτι, παιδιά, για να μην περνάει απαρατήρητο το ότι καταρχήν η βαθμολογία πιστεύω ότι ήταν δίκαιη. Εντάξει. Οι ομάδες δηλαδή που τερματίσαμε, εκεί που τερματίσαμε, ήταν δίκες, έτσι. Και η πρώτη θέση της Καλλιθέας, και η πεντάδα αυτή, και ο Διαγόρας που ήταν στην έκτη θέση. Εάν δείτε λοιπόν ομάδες με τα τριπλάσια budget του Διαγόρα, στα μπαράζ δεν κάνανε ούτε νίκη. Στα μπαράζ δεν βάλανε γκολ. Λοιπόν, σημαίνει ότι εδώ κάποια δουλειά έχει γίνει, έτσι. Και το καλοκαίρι από τον Θωμά και το Δεκέμβριο από τον Ράτκο. Γίνεται κάποια δουλειά. Εμείς, εκτός από μπορούσε ο Διαγόρας να είναι στην πεντάδα. Εντάξει. Η Λιούπολη ήταν καλύτερη ομάδα στη διάρκεια από εμάς.
γιατί η Λιούπολη ουσιαστικά μας πήρε τη θέση. Αλλά ήταν καλύτερη ομάδα από μας στη διάρκεια. Άσχετα βέβαια ότι εδώ ήρθε ένας ανεκδίκητος διαιτητής στο μεταξύ μας παιχνίδι, έτσι, ο οποίος έδωσε την νίκη στην, στην Ηλιούπολη. Άσχετα ότι σε παιχνίδι εδώ με την Παναχαϊκή ο διαιτητής, αυτοί οι δύο διαιτητές, αν έχετε δει, δεν έχουν ξαναδιαιτεύσει. Εντάξει, αυτή η απαράδειγμα. Όμως, στο τέλος, κάνοντας ταμείο, εμείς σαν δίκηση λέμε ότι άξια όλες οι ομάδες, τερματίσαμε εκεί που μας έπρεπε. Εντάξει, γιατί μπορεί να χάσαμε εμείς 2-3 παιχνίδια από τη διαιτησία, αλλά χάσαμε και σε άλλα παιχνίδια γιατί δεν ήμασταν καλοί. Έτσι. Λοιπόν, το πρωτάθλημα αυτό φέτος, πιστεύω ότι η κάθε ομάδα πήρε αυτό που της άξιζε. Αυτό πιστεύουμε εμείς. Να ρωτήσω κάτι για τις εγκαταστάσεις, γιατί είναι το μεγάλο αγκάθι εδώ και αρκετά χρόνια. Κατά πόσο αυτή η έλλειψη εγκαταστάσεων και υποδομών περιορίζει εσάς ως διοίκηση και το πλάνο σας και το πλαίσιο που μπορεί να κινηθείτε πραγματικά. Το είπα πριν. Ναι. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό. Φέραμε ένα μεγάλο παίκτη αλφα εθνικής από τη Γαλλία. Ήρθε, κάτσε μια εβδομάδα, μόλις έκανε προπόνηση εδώ, έφυγε. Μας επέστρεψε τα χρήματα και έφυγε. Πρωταθλητής με την Μπομπελιέ. Όταν μπήκε σε αυτό το βοηθητικό, όταν μπήκε στο πλαστικό, έφυγε. Το γήπεδο μας ήταν χάλια, άρα παίζουν μεγάλο, σημαντικό ρόλο οι καταστάσεις. Είναι το νούμερο ένα. Δεν έρχονται παίκτες. Δεν μπορεί να δουλέψει ο προπονητής. Σας λέω ότι ο coach ήθελε να κρατήσει τους πιτσιρικάδες για έξτρα προπονήσεις. Δεν έχουμε γήπεδο. Δεν μπορούμε. Να του βάλει πού, μέσα εδώ στο βοηθητικό που θα πάθουν ζημιά. Δεν γίνεται. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, συγγνώμη σας Διέγω, σχετικά με το βοηθητικό που είπατε πριν, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα στις όλες επαφές. Στο Δήμο να ρωτήσετε. Εμείς μόλις το παραλάβουμε. Εμάς, αν μας παραδώσουν στο. Σε ένα μήνα θα είναι η ομάδα θα είναι μέσα. Όχι σε γήπεδο. Τα δύο γήπεδα θα είναι έτοιμα σε ένα μήνα. Μιλάς τώρα, Χρήστο, για το τσάι. Μόλις μας το παραδώσουν. Τα δύο γήπεδα τα κεντρικά, σε ένα μήνα το πολύ δύο θα είναι έτοιμα. Όπως φτιάξαμε αυτό εδώ, θα φτιάξουμε και το προπονητικά. Για να μπει η ομάδα μέσα, έτσι, για να κάνει προπονητικά. Ναι. Η ομάδα και οι ακαδημίες της. Εγώ θα ήθελα και ένα σχόλιο γενικά για το πρωτάθλημα, επειδή είστε και μέσα στο ΔΣ, στη Super League 2, γιατί βλέπουμε ακόμη και τώρα, λίγες μέρες πριν, μπαράζ ανακοινώσεων από ομάδες στον Όμιλο, όπως τα Χανιά δηλαδή. Το δικό σας σχόλιο γενικά για όλο το πρωτάθλημα. Φέτος έγινε, πιστεύω, το πιο αξιόπιστο πρωτάθλημα που έχει γίνει ποτέ στη Super League 2. Φανταστείτε μόνο ότι είχαμε μόνο 6 φακέλους. Από 50 που είχαμε τις άλλες χρονιές. Και 6 φακέλους που αφορούν δύο ομάδες που πέσαν. Έτσι. Βάσει αυτού το θεωρώ ότι είναι το πιο αξιόπιστο πρωτάθλημα. Τώρα, επειδή βγαίνουν κάποια, όπως τους χαρακτήρισαν κάποιοι, κάποια Mickey Mouse, όπως συγκεκριμένα ο κύριος Βρέτσος από τα Χανιά, ο οποίος κρύβεται πίσω εξοδικητικά, γιατί όποιος θέλει να βγει στο προσκήνιο, όχι στο παρασκήνιο, ο κύριος Βρέτσος δεν είναι τίποτα στα Χανιά. Κρύβεται πίσω από το ροκάκι και βγαίνει και κάνει συνεντεύξεις και λέει πράγματα. Λοιπόν, πού πειράχτηκε, ποια ομάδα πειράχτηκε φέτος. Πώς ήταν ότι έπρεπε να βγει η Καλαμάτα. Δηλαδή, εμείς κερδίσαμε φέτος 2 φορές την Καλαμάτα. Κερδίσαμε την Καλυθέα και φέραμε ισοπαλία. Κερδίσαμε τα Χανιά, κερδίσαμε τον Ελληνικό. Εμείς με ποιον ήμασταν δηλαδή. Ο Βρέτσος λέει ότι αν δεν περάσεις από τα γραφεία, δεν παίρνεις πρωτάθλημα. Δηλαδή, καλά τον χαρακτηρίσανε Mickey Mouse. Ο Διαγόρας φέτος κέρδισε Καλαμάτα 2 φορές. Κέρδισε την Καλυθέα, της έφερε ισοπαλία. Κέρδισε τα Χανιά, έχασε με στα Χανιά. Έχασε 2 φορές από την Ηλιούπολη και έφερε και ισοπαλία. Κέρδισε τον Ελληνικό και χάσαμε 1-0. Άρα λοιπόν. Σε ποιο πρωτάθλημα στημένο και από πού πρέπει να πάρεις εντολή. Όσοι δεν μπορούν να πετύχουν κάποιους στόχους, αρχίζουν και δημιουργούν μαζί με τον αντιπρόεδρο, τον πρώην αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού, αρχίζουν και δημιουργούν εντυπώσεις. Υπάρχει παράγκα, υπάρχει εκείνο, υπάρχει τ' άλλο. Δηλαδή, ποια ομάδα σας λέω φέτος αδικήθηκε από τη διαιτησία ή στήθηκε η διαιτησία ή οτιδήποτε. Το παραμικρό. Αδυναμία, δηλαδή, Καλαμάτα. Πού βοηθήθηκε. Αν είχε βοηθηθεί η Καλαμάτα, θα είχε πάρει πρωτάθλημα. Αλλά άμα δεν έχει ομάδα, πώς θα βοηθηθείς. Η Καλυθέα ήταν η καλύτερη ομάδα. Πιστεύω εγώ η καλύτερη ομάδα από όλους. Η Καλαμάτα έσκασε. Τα Χανιά στα πιο κρίσιμα παιχνίδια σκάσαμε. Ο Ιωνικός πίστευε ότι με την έδρα και τα λοιπά θα πάρει. Δεν γίνονται έτσι. Θέλω να πω λοιπόν ότι
Είναι, όχι επειδή το λέω εγώ, κατά γενική ομολογία, φέτος δηλαδή του χρόνου, υπάρχουν προτάσεις. Επειδή με ρώτησες και πριν για τον Όμιλο. Τα κανάλια έχουν διαφερθεί φέτος και τα δύο μεγάλα κανάλια, και η Κοσμοτέ και η Νόβα, και ζητάνε έναν Όμιλο. Γιατί είναι πιο αξιόπιστο, ζητάνε ένα Όμιλο. Λοιπόν, αυτό κάτι δείχνει. Πέρσι μας μποϊκοτάρισε η ΕΡΤ και δεν πήραμε χρήματα. Όμως φέτος, με αυτό που είδατε όλοι σας, σε ποιο παιχνίδι υπήρχε αδιάφορη ομάδα? Σε κανένα. Σε κανένα παιχνίδι δεν έχει, δεν υπήρξε αδιάφορη ομάδα. Δεν ακούστηκε το παραμικρό. Λοιπόν, τις αποτυχίες μας λοιπόν, σαν παράγοντες, και μάλιστα εξοδικητικοί παράγοντες, μην τις χρεώνουμε σε άλλους. Ευχαριστούμε πολύ.